για τις υπηρεσίες του ΡΟΠΑ κατά τα ΟΠΑ και την υπηρεσία που είναι η οικονομική υπηρεσία και την ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ να πάει σε άλλο λόγο. Η ΔΕΙΑΚ ή η ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ, η ίδρυψη αποκέντρωση. Θα πάει σε άλλο λόγο. Το θέμα μας είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή ζητούμε ένα χώρο πάνω από 100 τετραγωνικά για να πάει να πάνε αυτοί οι εργαζόμενοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή στον χώρο που εργάζεται η οικονομική υπηρεσία του ΔΕΙΑΚ. Ελάτε για ισόγειο χώρο, έτσι. Ισόγειο δεν έχουμε λόγο, τρίτο λόγο, δεν έχει σημασία. Θα το δούμε. Κύριε Ταρκέρα, τι να πει τότε προηγουμένως, επειδή οι πολίτες δεν μπορούν να ειδηθούν στον πρώτο νόμο. Στην λίγο, ναι. Λίγο, ναι. Θα πρέπει να βρούμε ένα χώρο για να έχουμε άμεση πρόσβαση. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι, ακριβώς έτσι. Αλλά στην οικονομική υπηρεσία δεν χρειάζεται να πάει ο παππούς να πάρει το συντηρητικό γεννήσεως ή ο άλλος να πάρει την οικογενειακή κατάσταση. Στην οικονομική υπηρεσία ξέρετε ότι αυτοί που συναλλάσσονται είναι ελάχιστοι. Και δεύτερο, οι υπηρεσίες που σήμερα αντικάτονται την πρώην δημοτική τράπεζα θα μετεγκατασταθούν στα 100 τετραγωνικά μέτρα τα οποία θα βρούμε και ειδικές. Οι υπηρεσίες του ΡΟΚΟ, οι οποίες εξυπηρετούν τον Μητρό, τέλος πάντων, θα πού θα στεγαστεί. Αυτό είναι θέμα δικό μας, κύριε. Θα το βασίσουμε εμείς και εδώ είμαστε να το βασίσουμε. Γι' αυτό μας εξέλεξε ο λαός, θα το βασίσουμε πού θα βρουν οι υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή ζητούμε ένα χώρο να νοικιάσουμε για να πάει οι υπηρεσίες οι οποίες είναι που στεγάζουν αυτή τη στιγμή την οικονομική υπηρεσία. Απλό. Αυτή είναι η διευκρίνηση του κ. Σαγκελάριου. Νομίζω ότι την οικονομική υπηρεσία. Όχι την οικονομική υπηρεσία. Για την οικονομική υπηρεσία. Κύριε Συνάνη, δεν την ξέρω κ. Σαγκελάριου, αλλά επειδή είπατε ξεκινήσατε από τον πρώτο όρο για να έχουν πρόσβαση πολύ στο ισόγειο και επειδή μετά πήγατε στο ισόγειο που θα έχει πρόσβαση για να μπει την οικονομική. Κύριε Σαγκελαρίου, θα γίνουν αλλαγές σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάκης. Κάντε σας ξέρω το ρόλο για να τις κάνετε. Ακριβώς αυτό. Αν θέλω να καταλάβω, θα φύγουν οι υπηρεσίες, θα πάνε σε κάποιον να δουν ένα χώρο ενιαίο για να καταστούμε όλες αυτές τις υπηρεσίες του πρώτου ρόλου του Ισουκίου. Ή θα είναι διάσπαστο. Όχι, κύριε. Ναι. Οι υπηρεσίες που είναι στο δεύτερο λόγο αυτή τη στιγμή και μιλάω. Οι υπηρεσίες ξέρουν ότι είναι στο δεύτερο λόγο. Δηματολόγια, δεξιαρχείο, που έχει σχέση ο κόσμο. Ναι. Αυτές θα κατηγορούν στον πρώτο λόγο. Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Μα το ισόγειο είναι το παιχνίδι του ισχυρότερου. Δεν θα πάρει εκεί, θα τι τοποθετήσω. Ξέρω που θα τι τοποθετήσω. Υπάρχει ένα σχέδιο. Αυτό το πήγα. Δεν το πήγα. Θα το πάρει το πήγα. Δεν το πήγα. Να δούμε τι πρώτε φορέ θα έχουμε από εκεί. Τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο που θα μας πάρει. Δεν έχετε σχέση το σχέδιο, κύριε Σαρδανάκη. Εγώ ζητάω μία να πάρει ο χώρος που είναι η οικονομική υπηρεσία. Τα υπόλοιπα σας τα είπα για ενημέρωση. Το πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος. Θα αλλάξει η λειτουργία του Δήμου. Δεν είναι αυτό. 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 Δεν στον χώρο του Ισουγείου, επειδή ήταν δικαστή από εκεί και η ιδέα, και ψάχνουμε ένα χώρο για να μεταφερθεί η οικονομική υπηρεσία. Άλλος χώρος της υπηρεσίας, η οικονομική υπηρεσία. Το θέμα 19 αναφέρεται. Θα κάνουμε πόλη σε μια ευρωπαϊκή λαϊκή. Κύριε Σαγκελαρίου, εσείς όταν κάνετε εξέβρεση
φόβο για στέγαση τη υπηρεσία τη μουσική σχολή ή για το κλιματολόγιο, τι κάνατε δηλαδή, κάνατε περισσότερα. Τι θέλετε δηλαδή τώρα, κάνετε μπορείτε να τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε. Κάναμε μια διακήρυξη και ήταν αυτή. Ναι, και εμεί θα κάνουμε μια διακήρυξη για τα δόντια τη αυτοκίνητα δικιά σα. Πού είναι δηλαδή. Του οποίου του είχαμε πει για να βγουν και αυτοί που φτιάχνουν τα κτίρια και πάνε το τζάκι και παράλληλα, του το έχουμε δικιάσει για να το κάνουν νόμιμο. Θα πάμε στο Τσουκάτο, δίπλα, κατευθείαν το τσίπρο. Θα τελειώσουμε στις υποχωρίες που πρέπει να έχουμε το χρόνο και να πρέπει να πάμε στο χρόνο. Είναι η ζωή μου.
χώρο του Κέντρου Μάκη, τα οποία να είναι από 1.000 μέτρα και πάνω, και καλό όποιος δημότης έχει τέτοιους χώρους, ή μικρούς ή μητάλους, και μικρότερα κομμάτια να έρθει να τα νοικιάσει ο Δήμος. Ο Δήμος θα πληρώνει το μίσθωμα αυτών των χώρων, οι δε δημότες δεν θα πληρώνουν πάρκινγκ από το κέντρο του. Αυτό γίνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά κυρίως ο λόγος είναι ο συγκεκριμένος. Επειδή είμαστε όλοι μας καθομαθημένοι και θα αποφεύγουμε να πάμε να παρκάρουμε στο πάρκινγκ, να μην πούμε και μετά λένε έβαλε ο Δήμαρχος ένα ευρώ, μισό ευρώ, δεν πάω να παρκάρουμε. Πληρώνω και ο Δήμαρχος ένα ευρώ. Δεν θα βάλουμε καθόλου πίστομα για το κάθε αυτοκίνητο. Θα είναι δωρεάν. Αρκεί όλοι μας να καταλάβουμε να παρκάρουμε τα αυτοκίνητα στα πάρκινγκ αυτά τα οποία θα δημιουργήσουμε. Και πιστεύω ότι θα τα δημιουργήσουμε πολύ σύντομα. Έτσι, τα επόμενα βήματα τα οποία θα είναι την άνοιξη του 2015, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή εκείνο που ζητώ από το Συμβούλιο είναι η εξέβριση χώρου υπέρ του πάρκινγκ. Εάν είναι δυνατόν μέσα στο κέντρο της πόλης, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν ήδη 2-3 πάρκινγκ, ένα στα ξενοδοχεία κάτω, ένα στο Οσίακο που θα ετοιμάσουμε τις επόμενες μέρες, ένα στην πλατεία Πλατάνο. Εάν καταφέρουμε και αποκτήσουμε και κάποια άλλα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, νομίζω ότι θα δώσουμε την δυνατότητα στους δημότες και στους επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μας να δουν μια πιο ανθρώπινη πόλη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι ο Δήμαρχος? Κύριε Μαϊκό. Αυτή είναι η ένσταση μόνο. Ίσως το κάτω στο νοσέρα μην έχουμε νοσέρα γιατί είναι μεγάλο. Εγώ στο κέντρο μέσα ίσως αυτό είναι μεγάλο. Αν 10 άτομα ξέρω τα πράγματα. Δεν έχω την ιδέα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό αυτή η εποχή που προσπάθησε να κάνει είναι μια σαφή ότι έχει βασικό στόχο για τον κόσμο. Όλα τα παιδιά τα οποία παρκάρουν σήμερα στο κέντρο τη πόλη και ενώ εσωτερικά με περισσότερε τι διάφορε διαπαραγωγέ αυτού δημιουργούν παρκάρουν από το πρωί μερικά μερικοί υπάλληλοι γραφείων ή καταστημάτων όλη τη διάρκεια. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα όσον αφορά το ένα μικρό παρκάρι για λίγο χρονικό διάστημα, για να βρούμε πάρκι για να πάρει το ψωμί, να πάρει ένα μεγάλο παρκάρι. Συνεπώς είναι πάντως τα λίγο παρκαρίσματα. Προχωρήσαμε στην προηγούμενη Κυριακή στην μελέτη υποχρεωτική να την καταπάρξει. Φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι πάμε να επανέλθουμε σε μια παλιά κατάσταση. Σιγά-σιγά. Με τον τρόπο αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε πάλι, ίσως δημιουργήσουμε μόλις τα πάλι και θα δημιουργήσουμε κανονικά και ο κόσμος πιστεί ότι πρέπει να πάει στο σπίτι με την σαβαρκάρι και όχι μία μέρα ολόκληρη πάνω στον δρόμο. Νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, θα δείξουμε πώς θα γίνει, πώς θα γίνει η κατάσταση, ίσως θα δημιουργήσουμε να αντιμετωπίσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου της Καλαμπάκας, που είναι το βασικότερο και το παράπλευρο των δρόμων. Έχω τη γνώμη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτή, κύριε συνάδελφοι, ότι θα έχουμε δείγματα εφόσον πείσουμε τον κόσμο να πάει το αυτοκίνητο προς την περιοχή του και θα πάει την οποία. Γι' αυτό και λέει ο κ. Δημοτή, θα τα πληρώνει ο Δήμος, αρκεί να ακούσουν οι πολίτες να πάνε στο αυτοκίνητο. Ότι όταν δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανθρώπινης πόλης και κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, η οποία κλείνει σήμερα και το βλέπετε καθημερινά την πόλη της Καλαμπάκας. Όταν θα πει, θεωρώ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε το τίμημα, αυτό είναι από ένα σχέδιο εγώ. Θα το πρόσθετε, θα δούμε να το παιδιάσουμε και να κάνουμε. Θεωρώ και εγώ ότι αυτή τη στιγμή αυτή η κίνηση που κάνουμε είναι η πιο σημαντική για να αποφύγουμε και να αποκτήσει η πόλη, να αποκτήσει η πόλη μας και να αποκτήσει η πόλη μας άλλη συνθήκη. Και είναι πολύ σημαντικό το ρόλο του σώμα στην φωνή αυτή την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν θα αναφερθώ αυτό ακριβώς όταν προεδρείω και ο Δήμαρχος δεν έχει νόημα να τα πω ότι θα προσυμφωνήσουμε έτσι το κέντρο της πόλης και επειδή όλο το σώμα συμφωνεί πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να παρκάρει στις θέσεις αυτές πάρκινγκ τα αυτοκίνητα για να μπορέσουμε να ομορφύνουμε το εσωτερικό της πόλης. Κύριε Τζαζούλα. Σίγουρα είναι μια απόφαση που θα σωστή κατεύθυνση. Είναι η πρώτη απόφαση η οποία διευκολύνει γενικότερα το κυκλοφοριακό τοπίο που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν και είναι γνωστό ότι τα βαλίζουν την πόλη μας. Και εγώ θα συμπληρώσω ότι και την προσπάθεια η οποία θα γίνει για να γίνει καινούριο περιφερειακό, τον οποίο τον έχουμε για τον πρόγραμμα μας. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την αυτοκίνηση και πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία και μεγάλη προσοχή ειδικά στα αυτοκίνητα και αναφέρω για παράδειγμα των τραπεζικών παράδειγμα υπαλλήλων οι οποίοι τα παρκάρουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι και όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι υπαλλήλων σε αυτήν την ώρα. Αλλά όταν θα υπάρχουν αυτοί οι πόλοι, θα μπορούμε να πάμε για τους παρακαλώσεις να πάρουν να παρκάρουν στους συγκεκριμένους χώρους. Κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί η αποσυμφόρηση. Ακόμα και τα δικά μας τα αυτοκίνητα των ανθρώπων της πόλης που δραστηριοποιούνται και κέντρο, θα είναι πολύ εύκολο να τα παρκάρουν εκεί και να κάνουν τη δουλειά τους. Αν και θα πηγαίνουν πολύ καλά, είναι καλύτερα να τα πάρουν τώρα σε εμείς το περισσότερο, να είναι καλό και στην υγεία μας. Δεν καλύπτω τα διάλειμμα και παρακόμαστε να...